Ραντεβού στις 4. Χαίρετε, καλησπέρα σας ξανά και ξανά. Το ραντεβού μας στις 4 είναι εδώ με τη Βάσια Πανοπούλου και τον Άκη Τσακίρη, και δεν είμαστε μόνοι μας αυτή τη φορά στο στούντιο. Όπως είπαμε και πριν, είναι το δικό μας το κορίτσι, η Τόνια η Μάρκου. Το κορίτσι αυτό που μας έφερε όλες αυτές τις παγκόσμιες διακρίσεις, που βρέθηκε λίγο πριν κάποιες μέρες, όχι μήνες. Μέρες. Λίγο πριν κάποιες μέρες λοιπόν στη Λισαβόνα και κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Brazilian Jiu-Jitsu. Συγχαρητήρια καταρχάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Για πες μας, Τόνια, τι κάνεις? Καλά είμαι, εσείς? Πώς νιώθεις που είσαι σήμερα εδώ? Λίγο αγχωμένη, αλλά πολύ χαρούμενη. Θα σου περάσει το άγχος σιγά σιγά, είναι τα πρώτα λεπτά, λεπτά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να γνωρίζουμε εσένα. Πότε ξεκίνησες τον αθλητισμό και γιατί, τι προέκυψε για να πεις ότι θέλω να ασχοληθώ με τον αθλητισμό? Ξεκίνησα από την πρώτη δημοτικού, κάνοντας τώρα μπαλέτο, όπως όλα τα κορίτσια της ηλικίας μου. Μετά έκανα Λάτιν, Ευρωπαϊκούς και Παραδοσιακούς χορούς. Και τα τελευταία 3 χρόνια ασχολούμαι με το Brazilian Jiu-Jitsu. Ξεκίνησα τον αθλητισμό. Κάτι τελείως διαφορετικό το Brazilian Jiu-Jitsu. Ναι, με τα υπόλοιπα που έκανα, ναι. Για πες μας. Ξεκίνησα διότι μου άρεσε από μικρή να είμαι δραστήρια, αλλά και από την παρότριση της μητέρας μου. Γι' αυτό. Το κορίτσι μας. Λοιπόν, και για πες μας λοιπόν πώς το κυνήγησες με το Brazilian Jiu-Jitsu να ασχοληθείς και με τον πρωταθλητισμό? Γιατί πολλοί κάνουν Brazilian Jiu-Jitsu, μένουν στο Brazilian Jiu-Jitsu, το κάνουν έτσι για τη φυσική τους κατάσταση, για διάφορους λόγους, για οποιοδήποτε στόχο που έχουμε όσον αφορά τον αθλητισμό, τέλος πάντων. Εσύ ο στόχος ήταν να πας στον πρωταθλητισμό κατευθείαν? Όχι, ξεκίνησα τελείως τυχαία κιόλας και απλά για να αθλούμε, να έχω κάτι να κάνω. Και τελείως ξαφνικά άρχισα να κατεβαίνω σε αγώνες, διότι έκανα και κάθε μέρα προπονήσεις, και ξεκίνησαν μετά να έρχονται και οι διακρίσεις, τα μετάλλια και όλα αυτά. Και μετά είπαμε, εδώ είμαστε, θα κάνουμε πρωταθλητισμό, και ξεκινήσαμε τις εντατικές προπονήσεις, προετοιμασίες, τα πάντα. Φαντάζομαι το αγάπησες και λίγο παραπάνω, οπότε έδωσες και μεγάλη περισσότερη βάση. Με τα μαθήματα πώς τα συνδυάζεις, παιδί μου? Γιατί και εγώ προσπαθούσα, καλή μαθήτρια, αλλά όχι αυτό το πράγμα που είσαι εσύ. Γιατί είσαι και δευτέρα ηλικίου, έτσι. Προσπαθούσα να τα συνδυάσω και εγώ με το βόλι. Συνδυάζονται βάσει προγράμματος. Έχω αρκετές βέβαια ώρες την ημέρα προπόνηση, αλλά έχω θυσιάσει την κοινωνική και προσωπική μου ζωή για να μπορώ να έχω κάποιο πρόγραμμα για να βγαίνουν κιόλας αλλιώς. Χωρίς πρόγραμμα δεν βγαίνει τίποτα, έτσι. Ακριβώς. Και πάμε τώρα στις επιτυχίες σου και στα βραβεία σου. Για πάμε με χρονολογική σειρά σιγά σιγά. Λοιπόν, στην πρώτη μου συμμετοχή στην κατηγορία μου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα βγήκα πρώτη, καθώς και την επόμενη χρονιά. Άρα, 2 συνεχόμενες χρονιές Πανελλήνια πρωταθλήτρια. Φέτος, δυστυχώς, δεν μπόρεσα να αγωνιστώ στο Πανελλήνιο, διότι ήμουνα στο Πανευρωπαϊκό, στη Λισαβόνα. Κοίτα τι ωραία. Πού είναι το μετάλλιο? Δεν τα άφερα, όχι. Ήταν και λίγο βαριά και δεν τα άφερα. Δεν θα τα φορήσεις εσύ, εγώ και άκησα το φοράγμα. Να έχουμε μια αίσθηση, ας πούμε. Για να την κουβαλήσω. Α, οκ. Για πάμε. Λοιπόν, πήγα στο Πανευρωπαϊκό στη Λισαβόνα, όπου κατέκτησα 2 δεύτερες θέσεις, 2 ασημένια μετάλλια στην κατηγορία μου και στην ανοιχτή κατηγορία κιλών. Αλλά παράλληλα έλαβα και τιμητική διάκριση για τη συμμετοχή μου στο παγκόσμιο από την Ομοσπονδία εδώ στην Ελλάδα. Τρομερά σημαντικό. Ναι, ισχύει. Ποιο πιστεύεις ότι είναι, ποιο είναι το πιο σημαντικό για σένα από όλα αυτά, από όλες αυτές τις διακρίσεις μάλλον, ποια είναι η πιο σημαντική? Το πιο σημαντικό είναι η συμμετοχή μου και η κατάκτηση της 5ης θέσης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε πέρυσι στην Αθήνα. Και ευελπιστώ για ακόμα πιο ψηλά την επόμενη φορά. Άλλωστε είναι τόσες πολλές οι διακρίσεις μου που μπορεί να έχω ξεχάσει και κάποια.
Μίλησε μας λίγο για το ταξίδι σου στη Λισαβόνα. Γιατί μάθαμε ότι πήγες για τους αγώνες εκεί. Μίλησε μας έτσι λίγο για την εμπειρία αυτή. Ήταν και για τους αγώνες κυρίως, αλλά ήταν και σαν ταξιδάκι να ψυχήσω. Mm. Να περάσουμε ωραία οικογενειακά. Πήγαμε, προσπαθήσαμε να δούμε ότι όσο περισσότερο μπορούσαμε. Αλλά δυστυχώς ο χρόνος ήταν λίγος. Πόσο κάτσατε στη Λισαβόνα? Κάτσαμε 4 μέρες. Mm-hmm. Αλλά η μία ήταν όλη στο γήπεδο. Mm-hmm. Και τη μία προηγούμενη εγώ ήμουνα σε διατροφή, πρόσεχα, έπρεπε να κοιμηθώ νωρίς, να ξεκουραστώ για να είμαι έτοιμη για τους αγώνες την επόμενη μέρα. Τις άλλες γυρίσαμε, είδαμε αξιοθέατα, κόσμο. Μάλιστα. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Εκτός από την Τόνια που είναι ο πρωταγωνιστής, σίγουρα η πρωταγωνιστής είναι και η οικογένειά σου, έτσι? Ναι, εννοείται. Σε όλο αυτό το. Κυρίως η μητέρα μου. Ταξίδι, είναι πάντα δίπλα μου και με στηρίζει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες. Και πώς σκέφτεσαι να το αξιοποιήσεις μετά τον Brazilian Jiu-Jitsu? Ξέρουμε ότι έχεις στόχο. Πώς να το πεις και στον αέρα, τι στόχο έχεις όσον αφορά τις πανελλήνιες, ας πούμε? Και την... Έχω στόχο την ιατρική. Mm-hmm. Και κυρίως να την τελειώσω κιόλας. Άρα δεν ξέρω σε τι μοίρα θα μπει το Brazilian Jiu-Jitsu μετά για μένα στη φοιτητική μου ζωή. Σίγουρα θα κάνω προπονήσεις, αλλά μπορεί να μην είναι, ας πούμε, 6 φορές τη βδομάδα όπως κάνω τώρα και διπλές. Και να είναι λιγότερες. Για να μπορείς να τα επεξέλθεις και στα, ναι, στα διαβάσματα. Φοιτητικά καθήκοντα. Ναι, έτσι. Μάλιστα. Και αν πούμε ότι σαν αθλήτρια, τι είναι ο αθλητισμός για σένα? Ο αθλητισμός για μένα είναι τρόπος ζωής. Είναι ένας τρόπος να εκτονώνομαι, να βασικά το λατρεύω και δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τον αθλητισμό. Στα παιδιά που είναι εκεί μαζί στο σύλλογο, να το πούμε το σύλλογο ποιος είναι. Είναι Art Suave Academy. Mm-hmm. Και ο προπονητής είναι ο κύριος Τσιούτας Κωνσταντίνος. Mm-hmm. Με μεγάλη συγχαρητήρια. Είναι και αυτός έτσι. Ναι, εννοείται. Έχει μεγάλο πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτός με έφτασε εδώ άλλωστε. Mm-hmm. Με τη βοήθειά του. Στα παιδιά, τα πιο μικρά, ας πούμε, που ασχολούνται με το Brazilian Jiu-Jitsu, πώς τους βοηθάς ή τους παρακινείς με βάση και τις κατακτήσεις σου και τις διακρίσεις παγκόσμιες που έχεις? Η αλήθεια είναι πως γενικά ο κύριος Κώστας, σαν άνθρωπος, μας παροτρύνει όλους στο να είμαστε και πειθαρχημένοι στην προπόνηση, αλλά γενικότερα και στη ζωή μας. Και με βάση τον πρωτοαθλητισμό προσπαθώ να είμαι όσο περισσότερο σωστή γίνεται, για να έχουν κάποιο πρότυπο. Mm-hmm. Και είμαι πολύ υπερήφανη και χαρούμενη, γιατί έχω και δύο κοριτσάκια από το πιο μικρό τμήμα, που είναι γυμνάσιο, που με έχουν σε πρότυπο και ειλικρινά νιώθω απίστευτα χαρούμενη για αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο, ναι, αυτό που λες, γιατί όλο αυτό που έχεις καταφέρει παρακινείς και άλλο κόσμο, ούτως ώστε αν όχι να φτάσει μέχρι εκεί που έχεις φτάσει εσύ, ναι, αλλά τουλάχιστον να ασχοληθεί και να γνωρίσει τον αθλητισμό. Έτσι, είτε και αυτός μπορεί να είναι και ο πρωταθλητισμός. Λοιπόν, να πάμε τώρα στον Θανάση Περιβολιώτη. Ναι. Για να το χαλαρώσουμε και το κορίτσι μας, να το δώσουμε δύο φιλιά. Ναι. Ναι. Να πάμε ακούσουμε τον αγαπημένο Θανάση Περιβολιώτη. Starsports.gr, η αθλητική σας ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο, και επιστρέφουμε. Είμαστε για ακόμα λίγο με την Αντωνία Μάρκου εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και αυτή που είχαμε στον αέρα και εκτός αέρα. Πάμε λοιπόν για τους φίλους σου. Οι φίλοι σου τι σου λένε? Μην πούμε αυτή τη συζήτηση που είχαμε εκτός αέρα. Όχι εκτός αέρα. Γιατί πάλι να πούμε η κάτι... ηλικία μου. Γιατί να το κάνουμε αυτό? Μίλησέ μας εσύ. Λοιπόν, τι να πω. Το κορίτσι είναι γεννημένο το 2001. Το 2001 εγώ λέω στον αέρα, ναι, ότι πήγαινα πρώτη δημοτικού. Αυτό είναι λάθος, διότι πήγες πρώτη δημοτικού 2 χρόνια μετά τη Χούντα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όμως, δηλαδή, να λέμε να είμαστε κάπου σωστοί στην ηλικία. Γιατί, σωστή είμαι. Το 2001 πόσο ήσουν? Μην πεις τα βανίλια ηλικία σου, βάλτε τα γυαλιά σου. Δεν λέμε και δεν τα γυαλιά, είναι παραπάνω. Αυτό. Ορίστε το κορίτσι. Ορίστε το κορίτσι. Τι κάνεις τα μεσημέρια 4-6? Συνήθως ή διαβάζω ή τρώω ή με φροντιστήριο, ανάλογα. Ωραία. Όταν δεν θα διαβάζεις, δεν θα τρώσεις και δεν θα είσαι φροντιστήριο, θα έρχεσαι εδώ. Εντάξει. Από αυτές τις 5 μέρες. Με κλείσατε. Σε κλείσαμε. Λοιπόν, για πες μας τώρα οι φίλοι σου έτσι, τι σου λένε και πώς το έχουν διαχειριστεί όλο αυτό με τις κατακτήσεις και τις διακρίσεις που έχεις φέρει. Λοιπόν, οι φίλοι μου είναι λίγοι και μετρημένοι, όπως σας είπα. Αυτοί που είναι μαζί μου είναι αρκετά ικανοποιημένοι και χαρούμενοι με τη δικιά μου χαρά. Και οι άλλοι, αυτοί που είναι στην απέναντι μεριά,
τη τρώει ζήλια και φθόνος. Τι θα έλεγε σε αυτούς αν τους έχεις μπροστά σου τώρα? Τίποτα. Ότι αγαθά κόπτη, κόπεις κτώνται. Να το. Όταν λέμε για ωριμότητα σε αυτό το κορίτσι. Αυτό. Και εμείς στο πανεπιστήμιο είχαμε το κόπεις, το είχαμε το αγγλικό το κόπεις. Κατάλαβες. Κόπεις κτώνται. Λοιπόν, για πες μας λίγο με την ιατρική. Πώς θα τα συνδυάσεις, βέβαια, παιδί μου, αυτό με την ιατρική, με τον αθλητισμό, όλα αυτά. Η αλήθεια είναι πως η ιατρική έχεις κάποιο συγκεκριμένο έτσι κλάδο στο μυαλό σου? Ορθοπαιδικό, αθλίατρος, δεν ξέρω, δεν το έχω αποφασίσει ακόμα. Θα το δω μέσα στο πανεπιστήμιο. Κοντά στον αθλητισμό. Ναι. Αλλά δεν ξέρω πώς θα συνδυαστούν. Δύσκολα, σίγουρα. Αλλά θα προσπαθήσουμε πάλι με πρόγραμμα. Πόσες ώρες κάνεις προπόνηση? Υπάρχουν μέρες που μπορεί να κάνω. Ξεκινάνε από 2. Μπορεί να φτάσουν τις 4-5, ανάλογα. Ανάλογα αν θα πάω γυμναστήριο να κάνω και δίπλη προπόνηση, αν θα κάτσω μετά και σε άλλο τμήμα. Mm-hmm. Ανάλογα με το τι έχω να διαβάσω και τι άλλο να κάνω. Επόμενος αγώνας για την επόμενη διάκριση, ποιος είναι? Λοιπόν, ο επόμενος αγώνας είναι το Μάρτιο, αρχές Μαρτίου, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Brazilian Jiu-Jitsu, που ευελπιστούμε την πρώτη θέση. Εννοείται. Και ελπίζουμε να έχεις την πρώτη θέση και να σε έχουμε εδώ πέρα να τα πούμε ξανά. Ξανά, εννοείται. Ξέρεις τι θέλω να μάθω? Θέλω να μου πεις λίγα έτσι πράγματα παραπάνω για τον Brazilian Jiu-Jitsu. Λίγο την ιστορία του που μπορεί κάποιος να μην την ξέρει ή να μην την έχει ακούσει, ας πούμε. Έχει στοιχεία από τζούντο μέσα. Ρήψεις, διάφορα. Γενικά είναι αυτοάμυνα πιο πολύ. Ξεκινάμε με την αυτοάμυνα, που είναι πράγματα που μπορούμε να δείξουμε στη μαμά και στον μπαμπά, στην αδερφή, να μπορούν να τα κάνουν και αυτά και αυτοί έξω στο δρόμο. Μετά πάμε στο πιο αγωνιστικό κομμάτι, που είναι πιο πολύ έδαφος, και έχουμε εξαρθρώσεις, πνιγμούς, διάφορα τέτοια, και πάμε και με πόντους. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι στο μυαλό σου? Είναι στο μυαλό μου, αλλά επειδή εκείνη τη χρονιά θα είμαι και στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρω κατά πόσο θα καταφέρω να πάω σε Ολυμπιακούς. Δεν σε φοβάμαι καθόλου όμως. Αφού από τη στιγμή που τα έχεις καταφέρει όλα, εγώ πιστεύω ότι θα είναι παιχνιδάκι για σένα όλο αυτό. Μακάρι. Τα έχεις καταφέρει τώρα, δηλαδή μετά θα έχεις μπει ήδη στο mood. Τα κάνω όλα και μπορώ. Ναι, και ήδη έχεις ξεκινήσει και μια προετοιμασία από ό,τι ξέρουμε από τώρα για τις Πανελλήνιες. Οπότε. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Ξέρεις, για εύκολα, να ξαναγχώσουμε δύσκολα και λίγο αυτά τα παιδιά που έχουν πάρει με κακό μάτι τις Πανελλήνιες. Άμα υπάρχει πρόγραμμα, σίγουρα όλα έτσι καταφέρνονται. Και θέληση επίσης. Και οι Πανελλήνιες δεν είναι αυτό το μπαμπούλας που το έχουν όλα τα παιδιά στο μυαλό τους. Αυτό σιγά σιγά πρέπει να καταρριφθεί. Να καταρρύψουμε λίγο και να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο σκέψης πολλών παιδιών. Έτσι, σίγουρα. Γιατί το έχουν πολλά παιδιά στο μυαλό τους. Οπότε εγώ δεν σε φοβάμαι. Σε βλέπω και για Ολυμπιακούς αγώνες. Δεν ξέρω και ο μπαμπάς τι λέει. Δεν ξέρω ο μπαμπάς τι λέει. Μακάρι. Λοιπόν, κάπου εδώ να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας εγώ σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μετά τους επόμενους αγώνες και την χαρά επόμενη μου διάκριση. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρεις και θα μας κάνεις περήφανους για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι έτσι χαμογελαστή, να είσαι έτσι με θέληση και οριμότητα όπως έχεις και τώρα, ας πούμε. Και γεμάτη ενέργεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μουσικό διάλειμμα στον Star FM 97,1 και επιστρέφουμε.